μένοντας τον μεγάλο συνομάτι του Europa League, πρώτη αναμέτρηση Liverpool και Manchester United στα πλαίσια ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αντί για οτιδήποτε άλλο, να δούμε πώς αντιμετωπίζουν το μεγάλο απόψινο παιχνίδι στις 10:05 οι φίλοι των δύο συλλόγων εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και μερικοί από εμάς, τους συναδέλφους. Με αυτό το θέμα θα ολοκληρώσουμε και για σήμερα. Κόσμο στο σπορ και πάλι αύριο το απόγευμα, όπως πάντα στις 6. Γεια σας, να είστε καλά. Πού είσαι? Liverpool FC, Manchester United. Liverpool Manchester United, η αναμέτρηση που βρίσκεται στην κορυφή του ενδιαφέροντος αυτή την εβδομάδα, επισκιάζοντας ακόμη και τα παιχνίδια του Champions League των δύο προηγουμένων ημερών. Είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες με την τεράστια δυναμική και την παγκόσμια επίθεση θα βρεθούν αντιμέτωποι σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και οι δύο έχουν φιλάθρους σε όλο τον κόσμο. Στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, υπάρχουν οι λέσχες φίλων Liverpool και Manchester, οι εκπρόσωποι των οποίων δίνουν τα προγνωστικά τους για το σημερινό αγώνα. Όπως θα προκριθεί η Liverpool, γιατί βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση, έχει καλύτερο προπονητή στον πάγκο. Βέβαια, η United έχει καλύτερη ψυχολογία μετά τις δύο νίκες στο πρωτάθλημα. Αλλά σίγουρα σε αυτά τα παιχνίδια που βλέπεις δεν χωράνε. Είναι χώρα ανοιχτά. Είναι ένα θέμα ότι ο Van Gaal έχει κερδίσει τη Liverpool τελευταία 4 παιχνίδια. Απλά πιστεύω ο Klopp πλέον έχει σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που χάσαμε στο πρωτάθλημα, που πέρα του ήμασταν πολύ άτυχοι. Δεν ήταν για να χάσει η Liverpool σε εκείνο το παιχνίδι. Έχει πλέον και περισσότερους ποδοσφαιριστές μαζί του, γιατί τότε είχαμε αρκετούς τραυματισμούς. Δηλαδή, μόνο που θα είναι στην δεκάδα σήμερα ο Στάριτς και ο Κουτίνιο, το επίπεδο της ομάδας θα ανεβαίνει πάρα πολύ. Πιστεύω η ομάδα μας να είναι να σταθεί στο ύψος όπως στάθηκε τα τελευταία παιχνίδια και να πάρουμε την πρόκριση. Φυσικά, το πρώτο παιχνίδι, το αυριανό, είναι και το πιο κομβικό, γιατί πάνω στα διπλά μάτς το πρώτο είναι αυτό που καθορίζει. Και πιστεύω θα είμαστε πιο έτοιμοι από τα προηγούμενα παιχνίδια και να περάσουμε, να πάμε την επόμενη Πέμπτη για να είμαστε πιο δυνατοί για την πρόκριση. Από τα πιο κλασικά παιχνίδια ντέρμπι στον κόσμο. Και μεγάλο κλαμπ. Ναι, οι δύο τεράστια κλαμπ με τεράστια ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στο αγγλικό. Και σίγουρα δεν είχε μεγάλο μαζί το Champions League. Και έχουμε και άλλα δύο ακόμα μεγάλα παιχνίδια στο UEFA. Στο Europa League, πιστεύω ότι αυτές οι ομάδες είναι για Champions League και όχι για... γι' αυτό και έχει άλλη βαρύτητα η Πέμπτη αυτή και η άλλη Πέμπτη που είναι επαναληπτικά. Προβλέψεις και προγνωστικά και από το αθλητικό τμήμα και τους υποστηρικτές των δύο ομάδων. Πρώτα θέλω να πω ότι το Europa League δεν είναι μια διοργάνωση που ταιριάζει στη Manchester. Αλλού την ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, αλλού έχει διακρίσεις. Βέβαια, ό,τι η πορεία το τελευταίο διάστημα ταιριάζει σε μια ομάδα όπως η Manchester, με τον Van Gaal, ο οποίος δεν έχει δικαιώσει καθόλου την επιλογή του.